Καλή μου φίλη, γεια σας και πάλι. Λοιπόν, θα απαντήσω σε ένα ε, σύντομο βίντεο όσον αφορά το συγκεκριμένο εδάφιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 14. Εκεί που λέει συγκεκριμένα, στο στίχο 5 λέγει αυτό ο Θωμάς «Κύριε, ούκ είδαμεν που υπάγεις και πώς δυνάμεθα θα την οδόν ιδένε» Λέγει αυτό ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ή μη διεμού. Ή εγνώκητε με και τον Πατέρα μου εγνώκητε, αν και απάρτη γιγνώσκεται αυτόν και οράκατε αυτόν. Λέει εδώ ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Γιατί σας το αναφέρω αυτό το εδάφιο, γιατί το χρησιμοποιούν αυτή πάρα, αυτό το εδάφιο πάρα πολύ στο, στην Εκκλησία τη Ελλάδο για να αποδείξουν την ψευδοδιδασκαλία του, τη δαιμονική αυτή διδασκαλία του, ο Θεό είναι τρία πρόσωπα σε ένα, τα τρία σε ένα αυτοκόλλητα, φίξ, που είναι, που είναι μέγιστη ύβρι στο όνομα και του Ισου Χριστού και του Θεοπατέρα, έτσι, λε και είναι κάποιο εξωγήινο, αποκολλημένο, δεν ξέρω πώ να το πω, όπω και να έχει είναι μέγιστη ύβρι, γιατί δεν παίρνει ο καθένα την τιμή, τη δόξα και τη λατρεία που το αξίζει, έτσι, είναι μέγιστη ύβρι. Και λέει, και εκεί που μπερδεύονται είναι, μάλλον δεν ξέρω αν μπερδεύονται ή αν δεν έχουν αποκάλυψη, αλλά σήμερα θα δώσουμε φω σε αυτό το εδάφιο. Φυσικά εννοείται με εδάφια από την Αγία Γραφή. Και λέει εδώ πέρα ο κύριο, ή εγνώκητε με και τον πατέρα μου εγνώκητε, αν και απάρτη γινώσκεται αυτόν και οράκατε αυτόν. Δηλαδή, εάν γνωρίζετε εμένα, εάν γνωρίσατε εμένα και τον πατέρα μου λέει γνωρίσατε η έννοια του γνωρίζω δεν έχει, δεν έχει να κάνει με το βλέπω, με το βλέπω κάποιον, έχει να κάνει με το έχω γνώση για αυτόν. Δηλαδή γνωρίζω το χαρακτήρα του, το, το θέλημά του, το, τα πάντα, τα πάντα, τι θέλει από μένα, έτσι, ποιες είναι οι αδυναμίες του, ποια είναι η δύναμή του, γνωρίζω, έχω μία, έχω μία αλφα γνώση για αυτόν, εκ του γνωρίζω, βγαίνει από το γνώση. Λοιπόν, και λέει μετά ε, ο Φίλιππος, και, ο, και οράκατε αυτόν. Και γνωρίζετε αυτόν και οράκατε. Και από, και από τώρα λέει το γνωρίζετε. Έτσι τον πατέρα το γνωρίζετε. Δηλαδή μέσα στο θελήμα του και τον βλέπετε. Και λέει αυτόν φίλ και τον είδατε λέει τον, τον πατέρα. Και τον είδατε πώ, με τι τρόπο. Όχι, όχι κατά πρόσωπο, γιατί δεν είναι το ίδιο πρόσωπο και θα το αποδείξουμε αυτό στην πορεία του βίντεο. Αλλά όταν λέει το είδατε, το λέει μεταφορικά ότι γνωρίσατε το θέλημά του μέσω εμένα, που έχουμε πλήρη συνεργασία. Και γιατί αυτό φαίνεται πιο κάτω, που λέγει αυτό ο Φίλιππος, κύριε δείξον ημίν τον πατέρα και αρκεί ημίν. Και λέει ο Φίλιππος, κύριε δείξε λέει σε εμά τον πατέρα και μας αρκεί, έτσι να μας δείξει τον πατέρα. Τώρα μιλά ο Φίλιππος, πρόσωπο με πρόσωπο να τον δείξει. Τι λέει όμως ο Ιησούς, λέγει αυτό ο Ιησούς, το σου των χρόνων με θυμών ημί και ουκ εγνοκάσμε. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι λέει, ενώ ο Φίλιππος λέει δείξε μας, ο Κύριος ξέρει ότι δεν μπορεί να τους δείξει τον πατέρα, γιατί, γιατί λέει στην έξοδο κεφάλου 33 στίχος 17, που θα πάμε σε λίγο, έτσι, αφού πρώτα ολοκληρώσουμε το εδάφιο αυτό, ότι όταν ο Μωυσής είπε στον Κύριο να του δείξει τον εαυτό του, έτσι, τι είπε ο Κύριος, ο Θεός Πατέρας, όχι δεν μπορώ να σου δείξω τον εαυτό μου, το πρόσωπό μου, γιατί όποιο άνθρωπος σου δει θα πεθάνει. Άρα εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Και, και ερώτημα δεν είναι βασικά, είναι, είναι μια αδυναμία στην ψευδοδασκαλία, μια τρύπα στην ψευδοδασκαλία του, του, της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εφόσον είναι το ίδιο πρόσωπο ο Θεός Πατέρας με τον Υιό, με τον Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό, και μας λέει στο, στην έξοδο 33.17, κεφάλαιο 33.17, ότι ο, ο ίδιος ο Θεός το λέει κιόλας, όποιος δει το πρόσωπό μου θα πεθάνει, γιατί αυτοί που βλέπουν το πρόσωπο του Χριστού αφού είναι ο πατέρας δεν πεθαίνουν. Θα μου πείτε τώρα εσείς γιατί εδώ πέρα είναι στην ενσάρκωσή του, δεν είναι μόλις τη δόξα. Μπλα μπλα. Ωραία θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια ότι ούτε αυτό ισχύει. Για να δείτε ότι είναι ξεχωριστό πρόσωπο και ακριβώς αυτό το εδάφιο που σας δείχνω τώρα και τα άλλα δύο που θα δούμε δείχνει ακριβώς ότι δεν είναι ίδιο πρόσωπο. Δεν είναι το ίδιο πρόσωπο ο πατέρας με τον ιό. Άλλο πατέρας, άλλο ιός. Και λέει πιο κάτω. Λέει γι' αυτό εσύ το τόσο χρόνο με θυμών και δε, τόσο χρόνο είμαι μαζί σας λέει και δεν με γνώρισε λέει Φίλιππε. Ενώ το λέει ο Φίλιππος δείξε μας τον πατέρα λέει τόσο, τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισε. Όχι δεν με είδε, δεν με γνώρισε. γιατί τι σου λέω εδώ πέρα τον πατέρα δεν μπορείς να τον δεις μόνο να τον γνωρίσεις μέσω εμού. Μέσω εμού μπορείς να γνωρίσεις τον πατέρα. Έτσι να γνωρίζει δηλαδή το θέλημά του. Ο αιώρακα εμέ και μετά τον απαντάει στην ερώτησή του μεταφορικά εννοείται. Αυτό που είδε εμένα, έτσι είδε και τον πατέρα. Ο, 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 ο ράκο εμέ, ε, ο, εώρακε και τον πατέρα. Και πόσε συλλέγει δείξουν οι μεν τον πατέρα, και έτσι τον επιπλεί τώρα. Πόσε συλλέγει δείξε μα τον πατέρα, ού πιστεύει ότι εγώ εν το, το πατρίκιο και ο πατήρ εν εμεί Δεν πιστεύει ότι εγώ είμαι ένα με τον πατέρα και ο πατέρα είναι μέσα σε μένα. Έτσι, τα ρήματα α, εγώ λαλό, η μην απ' εμαυτού ου λαλό. Τα ρήματα λέει εγώ λα, λαλώ. δεν τα λέω από τον εαυτό μου. Έτσι, ο δε πατέρας, ο ενεμή μένων αυτό ποιεί τα έργα. Ο πατέρα μου που είναι μέσα μου, έτσι που μένει μέσα μου, αυτό είναι που κάνει τα έργα. Τέλος πάντων, εδώ είναι το εδάφιο αυτό. Έτσι, αυτά μα λέει ο κύριο ότι η συνεργασία του είναι, είναι απόλυτα τέλεια. Έτσι, με τον πατέρα και η, ένωση που λέμε, γιατί πολλοί λένε ότι, είναι ένα, άλλο ότι είναι ένα και άλλο ότι είναι ενωμένη. Ενωμένη, κατάλαβατε. Ε, ενωμένη είναι διαμέσου του το Αγίου Πνεύμα. Δεν είναι αυτοκόλλητο, δεν είναι. Και αυτό πώ φαίνεται. Δηλαδή, αν πάτε στην προσευχή, στο Κατά Ιωάννη που κάνει για του μαθητέ και για του πιστού, ο κύριο λέει να ενωθούν και αυτοί μαζί μα, πατέρα, όπω είμαστε ενωμένοι εμεί. Μιλάει για μία ένωση γενική. Άρα μετά τι θα πείτε, ότι ε, ο Θεό δεν είναι τριαδικό, αλλά είναι δι δισεκατομμυριωστό. Όταν θα ενωθούν εκεί οι πιστοί, πάμε τώρα να δούμε τα άλλα εδάφια για να δείτε. Πάμε στην έξοδο, κεφάλαιο 33, σύγχρονο 17. Λέει, πάμε στο 18 κατευθείαν, έτσι. Α, πάμε λίγο στο 17 να διαβάσουμε κάτι λίγο στο τέλο. Εκεί που λέει: Εβρήκα γαρ χάριν ενώπιον μου και είδα σε παραπάντα. Δηλαδή, λέει ότι βρήκα, σε βρήκα, λέει ότι έχει χάρη ενώπιον μου, λέει ο Θεό ο Μωσή και είδα σε παραπάντα. Το είδα με όμορφο σημαίνει γνωρίζω, όπω το έγνοκα. Έτσι. Ε, και είδα σε παραπάντα σημαίνει σε γνωρίζω όσο σε γνωρίζω τα πάντα. Βλέπετε τι σημαίνει σε γνωρίζω. Δεν σημαίνει σε βλέπω το σε γνωρίζω. Το σε γνωρίζω σημαίνει γνωρίζω την καρδιά σου. Γνωρίζω το μυαλό σου, τον εαυτό σου. Αυτό σημαίνει σε γνωρίζω. Γι' αυτό ο κύριο, όταν, το λέγανε δείξε μα τον πατέρα, λέει δεν με γνώρισε, το γύριζε, στο γνώρισε. Έτσι, για να τα ξέρετε αυτά. Και λέει στο στίχο 18 και λέγει εμφάνισον μη σε αυτόν. Λέει δηλαδή ο Μωυσής, έτσι, να, να εμφάνισόμουν τον εαυτό σου, το λέει. Και είπε ο Κύριος, εγώ παρελέψω με πρώτερο σου τη δόξη μου και καλέσω το όνομα τι μου, Κύριος εναντίον σου και λέει «Σο και ο αν ελεώ και εκτηρήσω ο αν Και είπε, ου δινήσει δίν το πρόσωπό μου, ου γαρ μη δι άνθρωπος το πρόσωπό μου και ζήσετε και είπε «Δε, δεν, μπο, δεν δίνασε να δεις το πρόσωπό μου, δεν γίνεται να, να, δει άνθρωπο το πρόσωπό μου και να ζήσει. Βλέπετε πάμε όμως τώρα να δούμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού με όλη τη δόξα του είδανε άνθρωποι και ζήσανε ή όχι για να, που είναι η μεγαλύτερη απόδειξη είναι διαφορετικό πρόσωπο. Πάμε στο Ματθαίο κεφάλαιο 17. Και μεθημέρα εξ παραλαμβάνει ο Ιησούς των Πέτρων και των Ιάκουβων και Ιωάννη των αδελφών αυτού και αναφέρει αυτού ισόρο υψηλών κατηδίαν. Και μεταμορφώθη έμπροσε αυτόν και έλαμψε τον πρόσωπο αυτού, όσο ο ήλιο τα δέη μάτια αυτού έγινε τα λευκά ω το φω. Και οι δού όφθησαν αυτής Μωησή και Ηλίας με τα αυτού οι λαλούντε. Εδώ βλέπουμε φίλοι μου ότι ο κύριο Ισού Χριστό μεταμορφώθηκε και έγινε με, με, όλη του τη δόξα, φανερώθηκε σε μαθέ με όλη του τη δόξα. Έτσι έγινε όπω είναι στη βασιλεία του. Αυτό φυσικά ε, είναι εύκολο να το κατανοήσει κάποιο. είχαμε κάνει βίντεο γιατί τώρα θέλει ανάλυση για να σου το πω. Έτσι θέλει άλλη ανάλυση που οδηγεί σε άλλο θέμα. Έτσι έχουμε κάνει βίντεο ε, με το θέμα για το που είχε πει που κάποιοι σκανδαλίστηκαν και λένε ναι, έπεσε έξω ο Ισού Χριστός όταν κάναμε απάντηση σε κάποιον που λέει όταν, ότι κάποιοι από εδώ πέρα θα είναι ζωντανοί ακόμα όταν θα με δουν στη βασιλεία μου. Και νόμιζαν κάποιοι ότι έπεσε ο κύριο έξω και του κάναμε βίντεο και τα αποδείξα μέσα από την Αγία Γραφή. Εδώ βλέπουμε ότι ο κύριο μεταμορφώθηκε έτσι για το πώ θα είναι μέσα στη βασιλεία του, δηλαδή με όλη τη δόξα. Έλαψε το πρόσωπό του και τα αιμάτια του γίνεται λευκά, έτσι τόσο πολύ, σαν το, φω, το, το φως, σαν το φως. Έτσι. Ε, και οι άνθρωποι ας πούμε φοβήθηκαν, που ήταν εκεί πέρα οι παρευρίσκοντες, οι μαθητές φοβήθηκαν. Και βλέπουμε ότι δεν πεθάναν όμως, έτσι, άρα βλέπουμε ότι είναι ένα διαφορετικό πρόσωπο, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Είναι ο Υιός του Θεού, ενώ ο Θεός ο Πατέρας είναι διαφορετικό πρόσωπο και διαφορετικό πρόσωπο είναι ο Υιός του Θεού. Θεός Πατέρας και ο Υιός του Θεού και αυτό είναι που σώζει. Έτσι, επίση αυτό είναι που σώζει όπως έχουμε δει στο προηγούμενο βίντεο. Λοιπόν φίλοι μου, αυτά για αυτό το βίντεο. Έτσι, να μην σας σκανδαλίζουν με τέτοια δάφια. Επειδή ο Κύριος το λέει για να δείξει την πλήρη αρμονία και συνεργασία που έχει με τον Πατέρα. Λέει αυτά και βρίσκουν κάποια αποκούμπια και τα χρησιμοποιούν για να σπερνάνε το δόγμα του τριαδικού μονοφυσιτισμού που οδηγεί στην απώλεια. Αυτά φίλοι μου, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Σας καλή νυχτώ.